Ο Mecca News. Δείτε απόψε όλες τις εξελίξεις. Ανίποτη τραγωδία, αγορά και 20 μηνών εξέπνευσε τα ξημερώματα στο Μακάριο, όπου μεταφέρθηκε με συμπτώματα πνευμονίας. Σόρια ερωτημάτων για τα αίτια του θανάτου του. Αστακός αύριο η Λευκοσία για τη Σύνοδο Κορυφής των 7 χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου. Brexit με τρανσευτικό και θέματα ενέργειας στο επίκεντρο ξεχωριστών συναντήσεων του Προέδρου Αναστασιάδη με Μανουέλ Μακρόν και Τζουζέπε Κόντε. Παρατείνει την επίσκεψή του στη Λευκοσία ο Αλέξης Τσίπρας για συντονισμό με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Κυπριακό. Βλέπει την άλλη Τρίτη στην Τουρκία τον Ταγί Περτογάν. Με άτυπο έγγραφο για τους όρους αναφοράς στις αποσκευές της έρχεται στη Λευκοσία η Τζέιν Χολούτ. Αποκαλυπτικές πληροφορίες. Νέα αντιπαράθεση της Αβούσογλου Ακιντζή για την Ομοσπονδία. Δεν προχωρούν στη λήψη απεργιακών μέτρων οι γιατροί του Δημοσίου. Αποφασίστηκε εντατικός διάλογος με τον ΟΚΙΠΗ. Αγκάθια τα συμβόλαια για το καθεστώς εργασίας τους. Σ' άλλο προκάλεσε η ανάρτηση της Ελένη Σταύρου για το Γρίβα και την Ένωση. Αδειάζει τη βουλευτή του Αβέροφ Νεοφύτου. Αντιδράσεις και από ΑΚΕΛ, ΔΥΚΟ και κατεχόμενα. Κυκλοφοριακό χάος και έντονες αντιδράσεις καταστηματαρχών από τα έργα στο κέντρο της Λευκοσίας. Τι κατέγραψε συνεργείο του ΟΜΕΚΑ. Απόψε στις 8 και 10.